Θα χτυπήσει λοιπόν ξανά το κουδούνι αύριο για τους μαθητές των τάξεων του γυμνασίου, αλλά και την πρώτη και δευτέρα λυκείου. Ήδη αυτό έχει γίνει από την περασμένη εβδομάδα για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, με φόντο βεβαίως και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι ακριβώς θα κάνει η αυτοδιοίκηση, πώς μπορεί να θωρακίσει τις αποστάσεις των μαθητών, αυτό είναι ένα ερώτημα. Η Αντιδήμαρχος Παιδείας στο Ρέθυμνο, γιατρός, η Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, είναι μαζί μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και θα ξεκινήσω τη συζήτηση με αυτό που διάβασα στη σελίδα σας στο Facebook. Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει τα εφηβάκια? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο να ελέγξει τα εφηβάκια. Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε τα πρότυπά τους. Δηλαδή τα εφηβάκια μιμούνται αυτά που βλέπουν να κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν, όταν οι παραλίες μας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι γίνεται στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο τουλάχιστον, είναι τόσο πυκνά φιλοξενούμενοι, λουόμενοι και κόσμος, δεν τηρούνται καθόλου οι κανόνες απόστασης. Και το ίδιο βλέπει να γίνεται δυστυχώς σιγά σιγά στην πόλη, σιγά σιγά στα καταστήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε πια, έτσι θα έλεγα, τη δύναμη του προτύπου για να τους το μεταδώσουμε και να τους νουθετήσουμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα παιδιά, κρίνοντας και εγώ από τον εαυτό μου ούσα μαμά δύο εφήβων, είναι πολύ προσεκτικά και ίσως πιο προσεκτικά από τους ενήλικες και μάλλον έχουν την ωριμότητα να προσέχουν και να τηρήσουν τους κανόνες. Έτσι κι αλλιώς, οι κανόνες που έχουμε βάλει είναι αρκετά πρακτικοί, δηλαδή τα παιδιά θα βγαίνουν εναλλάξει διάλειμμα, δηλαδή η μία τάξη θα βγαίνει διάλειμμα, η διπλανή της δεν θα βγαίνει. Την επόμενη ώρα θα βγαίνει η διπλανή της και η πρώτη δεν θα βγαίνει. Με τον τρόπο αυτό, ήδη τα παιδιά είναι τα μισά στο σχολείο από το κανονικό, θα γίνεται το 1/4 των παιδιών στην αυλή. Οι αυλές, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον εδώ σε εμάς το Ρέθυμνο, είναι μεγάλες. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Υπάρχει χώρο δηλαδή να προαυλίζονται αραιά. Οι εκπαιδευτικοί έχουν το νου τους. Είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη, με την έννοια ότι θα υπάρχει καθαρίστρια σε όλο το ωράριο, τα διαλύματα να μπαίνει και στους ορόφους και στις τουαλέτες, διπλή βάρδια δηλαδή καθαρισμού. Και έχουμε αντισηπτικά σε πολλά σημεία που τα παιδιά μπορούν να απολυμάνουν τα χέρια τους, αλλά βέβαια και σαπούν και χαρτί στην τουαλέτα να τα πλύνουν. Τώρα, ένα ερώτημα που τίθεται, κυρία Ελευθεριάδου, είναι ότι μιλάμε για παιδιά, σαφώς συμφωνώ μαζί σας ότι μπορούμε να τους μιλήσουμε και μπορούν να έχουν στο μυαλό τους εικόνες, όμως είναι και 15χρονα παιδιά. Άρα, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ένας αυτοδιοικητικός στα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις σχολικές αίθουσες υπάρχουν και εκπαιδευτικοί, κάποιοι εκ των οποίων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αυτό το έχει ρυθμίσει η δευτεροβάθμια και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν θα πάνε στο σχολείο, θα περιοριστούν στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Για τους υπόλοιπους τώρα εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι με το να δουλεύουν με τα παιδιά όλη τη χρονιά και πολλά χρόνια στη σειρά, έχουν τα αντανακλαστικά να τα διαχειριστούν. Τα παιδιά τα ξέρουν, τα αγαπάνε, είναι τα δικά τους παιδιά που τα είχαν όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι θα τα βρουν. Το μόνο που μπορεί ίσως στις μικρές τάξεις να προκύψει είναι ένα συνοστισμός την ώρα που βγαίνουν και στο διάλειμμα, στις σκάλες δηλαδή, στους διαδρόμους και ένα συνοστισμός όταν έρχονται και όταν σχολάνε. Εκεί θέλει μια επιτήρηση. Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν εφημερία θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηροί και θα είναι, έτσι ώστε να μην πάνε σαν μπουλούκι και πέσουν το ένα πάνω στο άλλο. Ούτως ή άλλως, αυστηρά έχουμε πει, ακόμα και σχολεία που στεγάζονται κάτω από το ίδιο συγκρότημα, που εμείς έχουμε στο Ρέθυμνο τέτοια σχολεία, αυστηρά το κάθε σχολείο θα μπαίνει και θα βγαίνει από χωριστή είσοδο. Αυτή η χαλαρότητα δηλαδή που υπήρχε πριν, που μπορούσε να μπει και από του διπλανού σχολείου την πόρτα, τώρα δεν θα ισχύει, έτσι ώστε και οι εκπαιδευτικοί να ξέρουν για ποια παιδιά είναι υπεύθυνοι και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Και βεβαίως να πούμε ότι τα τμήματα έχουν σπάσει. Μιλάμε για τμήματα που μοιράζονται και μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο με βάρδιες. Δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τη μία εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη την επόμενη. Επίσης, έχει δοθεί από το Υπουργείο ένα σχεδιάγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπαίνουν
κυριολεκτικά λοξά, δηλαδή να μένουν δύο θέσεις κενές στο κάθε θρανείο, όχι μόνο να είναι ένα παιδί ένα θρανείο, mm-hmm. αλλά να είναι στις δύο γωνίες, να το πω έτσι, των θρανείων, ώστε να υπάρχει μεταξύ τους αρκετή απόσταση και αρκετή απόσταση και της έδρας από τις καρέκλες των παιδιών. Σε γενικές γραμμές το διάστημα είναι μικρό. Θεωρώ ότι αυτό που θα γίνει είναι απλώς τα παιδιά να μπουν σε μια κανονικότητα που την έχουν ανάγκη μετά από πάρα τόσο καιρό, να δουν τους φίλους τους, να δουν τους δασκάλους τους από κοντά, να λύσουν απορίες και ίσως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να συμπληρωθεί η ύλη, αυτή η ύλη τέλος πάντων που έχει θεωρηθεί ότι καλύφθηκε για φέτος, σε μεμονωμένα τμήματα που δεν είχαν προλάβει. Το σίγουρο είναι, για να το χειμωρίσουμε και λίγο, ότι ο κορονοϊός έκανε και ένα δώρο στους μαθητές. Δεν θα δώσουν προαγωγικές εξετάσεις τον Ιούνιο. Εντάξει, και αυτό νομίζω ότι είναι δεν κάτι ξέρω τώρα. Που το έχουν υποδεχτεί με χαρά οι μαθητές. Δεν είναι για καλό τους, κύριε Δασκαλάκη, γιατί αν δεν παιδευτείς λίγο τώρα, θα παιδευτείς του χρόνου πολύ. Έτσι κι αλλιώς όμως έχουν παιδευτεί και τα παιδιά αρκετά με όλο αυτό που βιώσαμε όλοι. Έχουν παιδευτεί πάρα πολύ και ψυχολογικά έχουν παιδευτεί τα παιδιά πάρα πολύ. Είναι πρωτόγνωρο να μένουν κλεισμένα στο σπίτι, να μην συναναστρέφονται τους φίλους τους, να μην μπορούν να αθληθούν όπως είναι μαθημένα, να μην μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να παρεΐσουν. Και αυτό το ρόλο που θα παίξουν αυτές οι εβδομάδες, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φέρει κάποια αύξηση στα κρούσματα. Ήδη βλέπουμε ούτως ή άλλως. Και μιας και μιλάτε γι' αυτό, θέλω, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, να κλείσουμε μια ερώτηση επικαλούμενο στην επιστημονική σας ιδιότητα, αυτή του γιατρού. Τι πρέπει να κάνει ένας μαθητής ή ένας εκπαιδευτικός που μπορεί να του δημιουργηθούν ερωτηματικά από κάποια συμπτώματα στο σχολείο? Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως ο ΕΟΔΗ έχει μια πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη και σε ταχύτητα και σε προσωπικό γραμμή και λύνει τις απορίες ολονών και συνεχώς. Από εκεί και πέρα εμείς σαν Δήμος ούτως ή άλλως έχουμε μια δεύτερη γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας για τους πολίτες, όπου συνεργαζόμαστε με παθολόγους και παιδιάτρους και μπορεί ο πολίτης πάλι στη δική μας γραμμή να απευθυνθεί, να του λυθούν απορίες, χρησιμοποιώντας τους δικούς μας γιατρούς συμβούλους. Παρ' όλα αυτά, είναι πάνω κάτω γνωστό, δηλαδή το οποιοδήποτε σύμπτωμα θυμίζει γρυπόδη συνδρομή, ένας πυρετός, ένας βήχας ξερός, μια κακουχία έντονη με δέκατα, θα πρέπει να θορυβήσει τον οποιοδήποτε, είτε εκπαιδευτικό, είτε μαθητή, είτε και την οικογένεια βέβαια που είναι από πίσω, και να μείνει σπίτι. Το ίδιο ισχύει και αν έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό στο σπίτι μας. Έτσι, γιατί μπορεί ουσιαστικά να γίνουμε φορείς και να κουβαλήσουμε τον ιό. Το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά, και αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα, γιατί δεν συχνοτίζονται κάθε φορά άλλους ανθρώπους. Είναι η στάνταρ μικρή τους κοινότητα και καθημερινά έρχονται σε επαφή με τους ίδιους ανθρώπους. Άρα, βεβαίως, το πρέπει ρίσκο να σκεφτούν και τα παιδιά, για να τους δώσουμε έτσι και ένα επιπλέον κίνητρο να είναι προσεκτικά, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά μετά το σχολείο θα βρεθούν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που ενδεχομένως να είναι περισσότερο ευάλωτες και λόγω της ηλικίας ή υποκείμενων νοσημάτων. Θεωρητικά, ακόμα δεν πρέπει να συγνωτίζονται με παππούδες και γιαγιάδες εφόσον πηγαίνουν σχολείο και έρχονται σε επαφή με κόσμο. Αυτή την καραντίνα, την άτυπη, την οικογενειακή, θα πρέπει να την τηρήσουμε όλοι σεβόμενοι τους γονείς μας και σεβόμενοι τις ευπαθείς ομάδες. Κυρία Ελευθεριάδου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή αρχή στα παιδιά. Τους εύχομαι να περάσουν έτσι δημιουργικά αυτές τις εβδομάδες, χαρούμενα, χωρίς παρατράγουδα και να μην έχουμε κρούσματα κορονοϊού. Βεβαίως. Καλό ευχή βράδυ. Όλων. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.